δίλημα των επόμενων εκλογών, που πράγματι δεν είναι δεύτερος γύρος, έτσι, και εμείς επίσης το λέγαμε από την αρχή, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση στον κόσμο, είναι ουσιαστικά τροποποιημένο το δίλημα που υπήρχε και στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή, εμείς βάζαμε ένα ζήτημα ότι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο κόσμος είναι απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Που, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση περί μη κυβερνησιμότητας ή ακυβερνησίας. Η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ανάμεσα στα κόμματα τα οποία μοιράζονται κοινή στρατηγική και κοινό πρόγραμμα είναι υπαρκτή. Άνετα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, θα μπορούσαν να σχηματίσουν και τώρα κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας. Δεν το κάνανε. Λέτε ότι έχουν εύκολες προγραμματικές συγκλήσεις. Εννοώ ότι έχουν πάρα πολύ εύκολες προγραμματικές συγκλήσεις και συνθέσιμα προγράμματα, όπως οι ίδιοι έχουν πει και διάφοροι εκπρόσωποι τους σε διάφορα πάνελ και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Και νομίζουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί και στη συνέχεια της συζήτησης. Άρα λοιπόν το δίλημα που θέταμε εμείς είναι. Στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, πόσο δυνατός θα είναι ο λαός, πόσο δυνατή θα είναι η δύναμη η οποία θα μπορεί να αντιπαλεύσει την πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Σήμερα νομίζουμε ότι γίνεται ακόμα πιο ορατό και σχηματικό αυτό το δίλημα, με την έννοια ότι το ερώτημα που τίθεται είναι ποια δύναμη μπορεί πραγματικά να ασκήσει λαϊκή αντιπολίτευση, όχι γενικά αντιπολίτευση, λαϊκή αντιπολίτευση, δηλαδή αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως προκύπτει, είτε αυτοδύναμη, είτε σε συνεργασία με κάποιον άλλον. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ακούσαμε τώρα κάτι που είχε ενδιαφέρον, το περί όμορων πολιτικών χώρων κλπ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δείχνει να επιμένει, κύριε συνάδελφε, κύριε Παπασταύρου, στο 5 κόμματα ή 6 κόμματα, αλλά στην ουσία 2 πολιτικές. Μήπως αυτό είναι ισοπεδωτικό? Μήπως είναι ισοπεδωτικό να λέτε ότι την ίδια πολιτική υπηρετούν? Το υπενιχθήκατε και πριν, λέγοντας, κοιτάζοντας τους τρεις απέναντί σας και λέγοντας μα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση και τώρα μεταξύ τους. Και αν είναι και 6 δηλαδή, πάλι το ίδιο. Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα προγράμματα. Και εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα των προγραμμάτων. Τις προάλλες ανακοινώθηκε η αιαρινή έκθεση της Κομισιόν, η οποία προβάλλει μια σειρά δεσμεύσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα κράτη-μέλη και οι οποίες καθορίζουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικό. Μέσα σε αυτές τις δεσμεύσεις υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αντιλαϊκές επιλογές. Παραδείγματος χάρη, προβλέπεται ότι πρέπει να επεκταθούν πληστηριασμοί. Προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχουν διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που σημαίνει στην πραγματικότητα περαιτέρω φορολογία των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα των μικρών επαγγελματιών. Προβλέπεται μια σειρά κατευθύνσεις για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας. Ποιο από αυτά τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αμφισβητούν αυτές τις κατευθύνσεις? Θέλω να πω δηλαδή αυτό. Από αυτές που αναφέρατε, μπορεί ο επιμέρους διαφορές μπορεί να έχουν, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία της πολιτικής. Να μπούμε στο φορολογικό, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το μείγμα της φορολογίας στην πραγματικότητα. Γιατί δεν αμφισβητείται το κύριο ζήτημα. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα? Το κύριο ζήτημα είναι ότι το 95% των φορολογικών βαρών το σηκώνουν οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα, οι μικροί επαγγελματίες. Και το 5% το σηκώνει το μεγάλο κεφάλαιο. Να σας πω για μένα ποιο είναι το βασικό θέμα στο οποίο είμαι απέναντι και στα τρία κόμματα σαν πολίτης αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα φορολογικά. Το είπε το πρωί στο Real FM ο κύριος Λιαργόβας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ότι κανείς δεν μιλάει για τη φοροδιαφυγή. Μιλάτε όλοι για το πώς θα αλλάξετε το μείγμα, αλλά κανένας δεν λέει πώς θα χτυπηθεί το μαύρο χρήμα πάνω σε αυτό. Και η φοροδιαφυγή. Μπορώ να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό? Παρακαλώ. Υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά υπάρχει και νόμιμη φοροαπαλλαγή και φοροδιευκόλυνση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε εφοπλιστές, σε τράπεζες. 50 μέτρα φορολογικής ασυλίας για τους εφοπλιστές που τα ψηφίσανε μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει. Φοροδιαφυγή στη μικρή και μεσαία τάξη δεν υπάρχει? Φοροδιαφυγή προφανώς και υπάρχει και στη μικρή και μεσαία τάξη. Παντού υπάρχει. Αλλά θα δούμε τη μεγάλη εικόνα ή το μικρό. Εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η εφορία κυνηγάει το φουκαρά, ο οποίος κλείνει το μαγαζάκι του.
Έτσι. Και αφήνει τον μεγάλο, όχι παρανομώντας, αλλά με νόμο. Του αφήνει τη δυνατότητα να απαλλάσσεται. Του δίνει φορολογικά προνόμια. Άρα λοιπόν, με αυτό το κριτήριο, πρέπει να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές. Και να σας πω τώρα, να κάνω και ένα σχόλιο και έτσι, λίγο γενικό. Έτσι, δεν θέλω να... Παρακαλώ. Αν θέλετε, αυτό το ζήτημα που κρίνεται αυτή τη στιγμή είναι το αν θα επιλέξουμε μια κατεύθυνση της χώρας σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και, αν θέλετε, και ορισμένες μια λογική ρήξης εντός ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια λογική η οποία έχει χρεοκοπήσει. Την είδαμε, έγινε κυβέρνηση αυτή η λογική, μας οδήγησε ουσιαστικά εδώ που μας οδήγησε, επανέφερε τη Νέα Δημοκρατία το 2019, σήμερα πολύ μακριά από αυτό έχει ενίσχυσε τη Νέα Δημοκρατία, θα πούμε λίγο και στη συνέχεια για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα αυτοκαλαϊκά στρώματα πρέπει να σκεφτούν σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη κατεύθυνση. Σε μια λογική δηλαδή στρατηγική σύγκρουση με την πολιτική που μας έχει φέρει εδώ πέρα. Πολλά υπόθηκαν. Καταρχήν νομίζω ότι άκουσαμε μια συζήτηση σαν να μην, κάποιοι σαν να μην έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή σαν να μην έχει χτίσει ο ένας πάνω στον άλλον όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία βιώνει σήμερα ο εργαζόμενος, βιώνουν οι βιοπαλλεστές, μικροεπαγγελματίες και οι αγρότες. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά ο ένας έχει χτίσει πάνω στον άλλον. Δηλαδή ο ένας πήρε την αντιλαϊκή πολιτική του αλουνού και την συνέχισε. Και όχι μόνο αυτό, μαζί ψήφισαν ακόμα και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μια σειρά αντιλαϊκών νόμων. Το ΠΑΣΟΚ περίπου το 70% των αντιλαϊκών νόμων, ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου το άλλο 50%. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια κοινή στρατηγική η οποία επιβεβαιώνεται και από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν ο την επόμενη που λέτε, μέρα. Το 50 και το 70% για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι σωστός είναι διότι σωστό περιλαμβάνει το... και πολλές από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Μάλιστα. και συμβάσεις της Βεβαίως, χώρας οι οποίες... που είναι για τα κόμματα οποίες, που υποστηρίζουν την Ευρώπη είναι υποχρεωτικό. Οι οποίες όμως περιλαμβάνουν δεσμεύσεις που κατά τη γνώμη μας έχουν αντιλαϊκό περιεχόμενο. Σύμφωνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν περιλαμβάνει αυτός ο αριθμός τα παρόν που ψηφίστηκαν σε μια σειρά αντιλαϊκά νομοσχέδια για λόγους σκοπιμότητας, όχι για λόγους διαφωνίας μαζί τους, αλλά για λόγους τακτικής. Το παρόν και δεν περιλαμβάνει, ακόμα και μια συγκεκριμένη περίοδο της τελευταίας περίοδου που για διάφορους λόγους αυτά τα κόμματα δεν ψήφιζαν. Και οι δεσμεύσεις είναι για τα δάνεια. Λοιπόν, υπάρχουν και δεσμεύσεις. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το ερώτημα που τέθηκε για την αύξηση του μισθού. Νομίζω το απαντάει η έκθεση της Κομισιόν, η οποία τι λέει. Λέει ότι ουσιαστικά θα μείνουν παγωμένες οι τριετίες μέχρι το 2027, εάν δεν πιαστούν συγκεκριμένοι ποσοστά ανεργίας, και που αν ξεπαγώσουν στην πραγματικότητα θα πρέπει να διαγραφούν όλη η αναδρομική της ισχύ. Αυτές είναι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και δεν γίνεται συζήτηση για το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένας κουμπαράς που πάμε και παίρνουμε λεφτά για να το χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Έχει δεσμεύσεις. Έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό τα χρήματα. Δηλαδή δεν ισχύει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούμε να πούμε για παράδειγμα να λύσουμε προβλήματα κοινωνικής πολιτικής. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό, αφορά συγκεκριμένους τομείς επενδύσεων που έχουν συμφέρον, συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και προσδοκούν κέρδος. Δεν έχει νόημα, κατά τη γνώμη μας, η διάκριση κέρδος και υπερκέρδος, για να κάνω μια παρένθεση, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε, το κέρδος που βγαίνει είναι στην πραγματικότητα υπερκέρδος, γιατί πατάει πάνω στο ξεζούμισμα των εργαζομένων, πατάει πάνω στις ειδικές οικονομικές ζώνες που μαζί έχουν φτιάξει σε μια σειρά χώρους δουλειάς και που οδηγούν, αν θέλετε, σε καταστάσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι ζουν άθλιες συνθήκες και που οδηγούνται πολλές φορές, όπως στον τομέα του τουρισμού, να μην πηγαίνουν να δουλέψουν, όχι γιατί δεν έχουν ανάγκη δουλειάς, αλλά γιατί δεν ξέρουμε αν του συμφέρει. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση που μαζί την έχουν οικοδομήσει
και που σίγουρα η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, με οποιαδήποτε αυτοδύναμη ή με συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα θα συνεχίζει αυτή την πολιτική και θα την εντείνει, γιατί οι δεσμεύσεις μιλάνε για κλιμάκωση αυτής της πολιτικής. Ποιο είναι το ζήτημα που πρέπει να σκεφτεί ο λαός? Ας σκεφτεί δύο παραδείγματα. Και ολοκληρώστε. Ναι, θα ολοκληρώσω, αλλά επιτρέψτε μου. Χθες, επειδή μιλήσαμε για τους πληστηριασμούς, το εργατικό λαϊκό κίνημα απέτρεψε περίπου 10 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, όπως έκανε και την περίοδο της διακυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πραγματικότητα ότι γίνανε και εκείνη την περίοδο πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και που το εργατικό λαϊκό κίνημα με την παρέμβασή του τους απέτρεψε. Λοιπόν, επίσης χτες, στο φόντο του μεγάλου εγκλήματος που έγινε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ως αποτέλεσμα συνθήκων δουλειάς που έχουν διαμορφώσει και οι τρεις με τους νόμους τους, οι εργαζόμενοι με την πάλη τους κατάφεραν και είναι αυτή τη στιγμή μια αναπνοή στο να γίνει, το να αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα η συλλογική σύμβαση που είχαν υπογράψει το 2017 και που και όλες οι κυβερνήσεις την κρατάγαν στα συρτάρια. Αυτός, κατά τη γνώμη μας, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Και δεν αφορά μόνο την πάλη σε ένα κλάδο, δεν αφορά την πάλη μόνο σε μια επιχείρηση, σε ένα τομέα, αφορά την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, δυνατό, πανελλαδικό, το οποίο θα βάζει εμπόδια σε αυτή την πολιτική, θα αποσπά κατακτήσεις και ταυτόχρονα θα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ανατροπή. Και αυτός χρειάζεται για να γίνει 100% λαϊκή αντιπολίτευση, δυνατό κουκουέ, δηλαδή την επόμενη μέρα ακόμα πιο δυνατό.